Και η βιολογική κατάσταση της Μπάγκερν ήταν σε ασύλληπτα νούμερα. Αλλά εκεί το οποίο φάνηκε η αδυναμία της Μπάγκερν στο να κάνει άμυνες πολύ ψηλά, δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις με πολλές φάσεις. Το μπάτς το έχασε η τριάδα της επίθεσης της Παρί. Γιατί το έχασε. Ενώ κάνανε pressing, κλέψαν μπάλες κτλ. Ήταν λογικό με την ταχύτητα που έχουν να φύγουν πίσω από την τετράδα. Αλλά εκεί τακτικά με... ναι. Δεν έπρεπε η Παρί να είναι να χαράξει ένα σχέδιο πάνω σε αυτό το κομμάτι και να βγει πιο οργανωμένα στο κενό χώρο. Η Παρί έπρεπε ναι. να κλείσει τους χώρους με ένα παίκτη λιγότερο. Δηλαδή το να κάνει άμυνα στο κέντρο και μπροστά δεν της ήταν χρήσιμο. Θα της ήταν χρήσιμο να έφευγε, δηλαδή να βγαίναν σε μαρκαρίσματα σε άμυνα, να ερχόταν σε 4-4-2, πολύ κοντά όμως. Να αναγκάσει την Bayern σε ποδόσφαιρο κατοχής, κάτι το οποίο η Bayern δεν είναι καλή, και να μην πάει στο pressing που είναι καλή, να της δώσει χώρο και να φύγει με τον Εμπαπέ και τον Τι Μαρία ανάμεσα εδώ πέρα σε Μπόατε και Αλάμπα, και να βγάλει ας πούμε για παράδειγμα τον Νεϊμάρ να τον είχε στο κέντρο πιο πίσω λίγο, εντάξει, να μαρκάρει και να πετάξει τις μπαλιές στους δύο μπροστά. Δεν βγήκε καθόλου στο να κλέψει μπάλες και να φύγει σαν αντεπίθεση. Ο Μαρκίνιος, ο οποίος ήταν το καθαρό εξάρι τους, ούτε βοήθησαν οι αλλαγές όπως λέει ο Σωτηρακόπουλος, αλλά ο Ερέλα και ο Παρέδε δεν κλέψανε για να πασάρουν μπροστά σε τη Μαρία Νεϊμάρ και ο Παπέ. Ναι. Εγώ είδα πολλές φορές ότι η Μαρία να γυρνάει τέρμα πίσω να μαρκάρει και ο Νεϊμάρ. Ναι. Δεν δημιούργησε πρόβλημα στο να βρει χώρο η Παρί. Όντας απελπιστικά μόνο ο Εμπαπέ μπροστά. Κοιτάξε, δεν είχε παίχτες να βγάλει. Ήταν αναγκασμένη να το κάνει, γιατί έπρεπε να πάει στον Γκάμπι, στον Γκομάν που είναι πολύ καλή. Ανεβαίνανε. Είναι πάρα πολύ καλή στο ενασμένα και χρειαζόταν να βοηθήσουν. Ναι. Αλλά έτσι δεν είχαν παίχτες στην κόντρα όμως. Όλο το θέμα είναι ότι η κόντρα ξεκινάει από τα χαφ. Πες μου εσύ στα 50 μέτρα, στα 40 μέτρα, πόσα δευτερόλεπτα κάνει ο Μαρκίσιος, ο Ερέρα και ο Παρέδε. Πόσα. Δηλαδή όταν πάρω εγώ την μπάλα, πρέπει να έχω τουλάχιστον και ένα χάφ που να ξέρει μπάλα. Κανείς από αυτούς δεν είναι μπαλαδόρος. Και να είναι και γρήγοροι. Και η χάφ πρέπει να είναι γρήγοροι. Γιατί η μετάβαση στην αντεπίθεση με δύο δεν βγαίνει. Θες τρίτο, τέταρτο κτλ. Όλο το σκηνικό για να στηρίξεις την αντεπίθεση, τη Μαρία, Εμπαπέ και Νεϊμάρ, πρέπει να έχεις τουλάχιστον ένα γρήγορο στους τρεις χάφ. Δεν είχαν κανένα γρήγορο αυτοί. Απογυμνώθηκαν οι τρεις μπροστά. Πάλι όμως. Βγάλαν φάσεις. Θα περιμένουμε από το Στρασκλάιν Μπλάιν, πώς τα λένε. Στρασκλάιν Μπλάιν, πώς τα λένε αυτά. Τα τελειώματα ήταν άθλια. Όταν πέρυσι, πόσο εκατομμύρια παίρνουν Παπέ και ο Νεϊμάρ και ο Τι Μαρία. Κάνεις αυτό το πλασεδάκι. Δεν μπορεί να κάνεις τέτοια τελειώματα. Δεν μπορεί να κάνεις τέτοια τελειώματα. Παιδιά, Βασίλη, τα είπε όλο ο Πάο Γκέιτ Φόρχου από Γερμανία. Ο Ικάρντι, αν ήταν στις φάσεις που έχασε αυτό το Γαλλέο Αλγερινό. Εγώ για μένα ήταν προκλητικό να βλέπεις αυτό τον Νεϊμάρ, τον εκνευριστικό και τον προκλητικό, να μην το βγάζει σαν ιερή Αγελάδα. Ο Μαρκίσιος, ρωτάει ο Night Light, ο Ικάρντι Φόρ δεν είναι ο Λεβαντός, ο καλύτερος σέντερ στράκερ στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Νικ, για να το αποδείξει αυτό για μένα πρέπει να πάει ξέσπου. Άστο. Με φανέλα Μπάγερν. Σε πρωτάθλημα στο οποίο οι οπαδοί του, οι φίλαθλοι, χόρευαν σε σιρτάκι με Χαριστέα και Γκέκα, δεν μου λέει κάτι. Εντάξει, σε Χαριστέας και Γκέκας τους κάναν να χορεύουν σιρτάκι, τους Γερμανούς οπαδούς. Οπότε άστο. Ευχαριστούμε για το subscribe και το Θανασάκη, ευχαριστούμε Θανάση για το sub. Ύστερα, ό,τι και να λέει ο Ασλαμάς, έχει καλή τετράδα άμυνας. Δηλαδή αυτή η τετράδα άμυνας, αν πάει στα πιο πίσω μέτρα. Δηλαδή με εντολή του προπονητή. Είχε και τον τραυματισμό του Μπόατεγκ Μπάγερν. Υποτίθεται. Έπρεπε, υποτίθεται, ναι, να χτυπήσεις εκεί. Εκεί. Ναι. Δεν χτύπησες. Δηλαδή αν πάει η Μπάγερν, πάρε μια ομάδα που κάνει άμυνα πιο πίσω. Δεν κάνει εκεί άμυνα, κάνει 20 μέτρα πιο πίσω. Πολύ λίγα γκολ θα φάνε. Τα γκολ τα τρώνε αυτοί γιατί παίζουν πολύ ψηλά. Ναι. Αυτή η τετράδα δεν είναι κακή. Ο Αλάμπα είναι πολύ γρήγορος χαμηλά. Γιατί παίζει και μπακ αριστερό. Ο Μπόατεκ είναι γρήγορος. Ο Ντέιβις είναι γρήγορος. Ο Κιμ είναι πολύ καλή τετράδα. Και τερματοφύλακας, μαρχίδια, ο καλύτερος στον κόσμο.
για να φάνε αυτή γκολ πρέπει να... Και γι' αυτό παίζουν και έτσι. Γιατί εμπιστεύεται πάρα πολύ την τετράδα του. Για να ανέβει τόσο ψηλά, μπορεί να ανεβάζει την τετράδα. Ότι η Παρή φοβήθηκε πολύ την Πάγκερ. Άλλαξε το σπίτι και την βραδιά. Δεν είναι καλό να αλλάζεις το χαρακτήρα σου για μία βραδιά. Δεν είναι καλό. Για μένα το πιο απογοητευτικό είναι από τη στιγμή που έβαλε τον γκολ η Πάγκερ, δεν είδα την Παρή να κάνει μια τελική προσπάθεια. Ούτε κατοχούλα πήρε. Ούτε να την πιέσει ένα πεντάλεπτο. Ήθελα να δω την Παρή να κλείνει την Πάγκερ στην περιοχή. Αυτό δείχνει ότι η φανέλα της είναι γραμμάρια και οι παίκτες της πολύ μικροί. Πολύ μικροί ποδοσφαιριστές. Ανάξει των εκατομμυρίων που παίρνουνε. Σωστό. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνε για το donation. Καλησπέρα Σλαμά. Ο Τζιοβάνι πόσους Νεϊμάρ θέλει. Ωραίο. Ο Τζιοβάνι εννοείται ρε φίλε. Τι λες. Νίκ, ελπίζω να μείνει σε άνω των 15. Δεν με νοιάζει η Premier League, είδαμε την Εθνική Αγγλίας. Τι σχέση έχει, να πάει να βγάλει μεροκάματο εκεί. Άλλο η Εθνική Αγγλίας. Και άλλο το μεροκάματο που βγάζει ένας ποδοσφαιριστής. Day in, day out, έχει διαφορά. Κωνσταντίνος χάρισε ένα ευρώ στο το είδες. Το είπαμε αυτό. Α, πούμε δυνατά στη χρονιά. Ποιο πρωτάθλημα λέει παπάδες κάνει και στην Ευρώπη τόσα χρόνια. Απλά δεν το γουστάρεις άλλο. Ποια ευρώ, βρε, μεροκάματο στο το μεροκάματο και συλλόγου και ποδοσφαιριστή φαίνεται σε πρωτάθλημα. Εντάξει. Λοιπόν, κλείνουμε την εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη με ΠΑΟΚ Μπεσίκτας 9 η ώρα κανονικά με live σχολιασμό. Έτσι, ναι, έχουμε ΠΑΟΚ Μπεσίκτας και έχουμε και το τελικό κυπέλλου και μετά μπαίνουμε στη νέα σεζόν. Έτσι. Ας ελπίσουμε ότι τα σχήματα και τις εκπομπές. Τα καριολίκια μας. Και ευχαριστούμε το Support Dog για τη συνεργασία. Έτσι. Έτσι.